Κοντά μας και ο Άκης Κικιδάκης, μέλος του Συμβούλου του Αστέρα Αργιανής. Κύριε Κικιδάκη, είναι μια ιστορική στιγμή για την ομάδα σας, για τον Αστέρα Αργιανής, μετά από συνένωση τριών ομάδων, του τεράστιου Εθνικού Αστέρα, του Μικρασιατικού και του Γούσκου Αργιανής. Έχετε ξεκινήσει εδώ και μερικές ημέρες την προετοιμασία. Θέλω να μας κάνετε έτσι ένα σχόλιο πρώτα για αυτή την ιστορική συνένωση που νομίζω συνδέει πολλά πράγματα γύρω από τον αθλητισμό της Κεσαριανής, της πόλης που μεγαλώστηκε και έχετε ζήσει ο ίδιος μεγάλες στιγμές. Καλησπέρα και από εμένα, Κυριάκο. Καταρχάς να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλες τις ομάδες και υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές και στις οικογένειές τους. Όπως επίσης να ευχηθώ και σε εσάς καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχετε για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Ναι, πραγματικά είναι μια ιστορική στιγμή για την πόλη της Κεσαριανής. Είναι μια ιστορική συγχώνευση. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για όλο αυτό το εγχείρημα που γίνεται. Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία και απέναντι στο φιλάθλο κόσμο της Κεσαριανής, ο οποίος θα περιμένει μετά από αυτή τη συγχώνευση, θα έχει απαιτήσεις και θα πρέπει να ανταποκριθούμε στο 100%. Είναι μια ιστορική συγχώνευση τριών σωματείων της πόλης και ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό, πραγματοποιήθηκε, είναι γιατί λέγανε παλιά η ισχύς εν τη ενώση. Δηλαδή αυτό ακριβώς πάμε να κάνουμε και εμείς. Πάμε να κάνουμε όλη την πόλη της Κεσαριανής μας, όλους τους φίλους, τους φίλαθλους, μία ομάδα. Έτσι ώστε όλο αυτό να γιγαντώσει και να δυναμώσει και να βγάλουμε όλο αυτό εμείς σαν ομάδα, σαν σύλλογος μέσα στο γήπεδο, το αποτέλεσμα που πρέπει να έχουμε. Ιστορική συγχώνευση, και σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να ξεχάσω οπωσδήποτε τη Δημοτική Αρχή, η οποία είναι δίπλα μας. Ο κύριος Βοσκόπουλος, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, ο κύριος Τσιροζίδης, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια και είναι δίπλα μας. Και οπωσδήποτε και το χορηγό μας είναι η Απρέντα, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό ο πρωτεργάτης και η βοήθεια είναι τεράστια και πολύ σημαντική για όλο αυτό το εγχείρημα που κάνουμε. Κύριε Κικιδάκη, οι μεταγραφικές κινήσεις που κάνετε με μπροστάρι εσάς και τους συνεργάτες σας, σε συνεννόηση πάντα με το τεχνικό επιτελείο, μαρτύρουν τους στόχους σας, που δεν είναι ξεκάθαρος ο στόχος του πρωταθλητισμού και της ανόδου. Άλλωστε μιλάει και όλη η Αθήνα για την ομάδα σας. Νομίζω είστε και περήφανοι για αυτό που έχετε κάνει. Όμως νομίζω ότι τα φαβορί δεν είναι από το καλοκαίρι, φαίνεται στο γήπεδο. Αν μη τι άλλο, πάντα από τα χρόνια που έπαιζα μπάλα μέχρι και τώρα, λέω ότι οι ομάδες μιλάνε μέσα στο γήπεδο. Το τι γίνεται στην περίοδο των μεταγραφών και μέχρι να πατήσει η κάθε ομάδα χορτάρι είναι τελείως διαφορετικό. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσαμόπουλος έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Έχει κάνει έναν πολύ σοβαρό προγραμματισμό. Ασχολήθηκε πάρα πολλές ώρες με τους συνεργάτες του και νομίζω ότι είναι εξαιρετικός προπονητής, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση για να οδηγήσει αυτή την ομάδα στο να πετύχει τους στόχους της, και νομίζω ότι έχει ασχοληθεί με πολύ σοβαρότητα και πολύ επαγγελματισμό ώστε η ομάδα να καταφέρει να φτάσει στις κατηγορίες που αξίζει να είναι. Από θέμα μεταγραφικών προσθήκων έχετε τελειώσει, έχετε ολοκληρώσει το σχεδιασμό σας ή περιμένουμε κάτι επιπλέον? Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον προγραμματισμό του κ. Τσαμόπουλου και θεωρώ ότι το 90% αυτή τη στιγμή της ομάδας έχει ήδη καλυφθεί, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν περιθώρια, ίσως να δούμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης κάπου σε κάποια θέση που χρειάζεται, και δεν αποκλείεται να προβούμε και σε αυτές τις, να υπάρξει κάποια καινούργια μεταγραφή, προφανώς. Θα ήταν νομίζω υποτιμητικό να πούμε ότι δεν υπάρχει πίεση στην ομάδα. Εσείς το γνωρίζετε και σαν πρώην αθλητής που κάνετε μόνο πρωταθλητισμό στην καριέρα σας. Αλλά σαν παράγοντας πλέον, υπάρχει κάποια ομάδα που θέλει ο Αστέρας να αποφύγει ή δεν κοιτάτε τι κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες? Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να κοιτάξουμε τη δικιά μας την ομάδα, σε όποιον όμιλο και να πέσουμε, με όποιον αντίπαλο και να πέσουμε, ταπεινά πάντα, μέσα από τη δική μας τη δουλειά, τη σοβαρή δουλειά που θα κάνουμε, τον επαγγελματισμό που θα δείξουμε και τη σκληρή προσπάθεια και δουλειά που θα έχουμε καθημερινά, θα κοιτάξουμε κάθε εβδομάδα να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα από τον αντίπαλο, να κερδίσουμε ώστε να γίνουμε καλύτεροι και σαν ομάδα και να βελτιωθούμε μέσα από αυτό, γιατί δεν πάβει να είναι μια καινούργια ομάδα όλο αυτό το εγχείρημα. Και δεν θα ήθελα να πω ότι όλες οι ομάδες είναι καλές.
εξαρτάται από εμάς καθαρά στο πόσο καλοί είμαστε ώστε να πάρουμε και να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κύριε Κυριάκη, νομίζω θα ήταν παράληψή μας να μην πούμε και κάτι για τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος ξαναφτιάχνεται έτσι εισαγωγικά με αυτή την ένωση. Θυμίζει τις παλιές καλές εποχές, τότε είπε ομάδα Μεσουρανούς στην Αλφαεθνική. Υπάρχει και η Λέσκη Φίλων και Σαργιανής που ξαναδημιουργήθηκε. Το μήνυμα ως εκπρόσωπος της διοίκησης στον κόσμο του Αστέρα ποιο είναι? Πραγματικά είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε όταν βλέπεις και μαζεύεται ο κόσμος πάλι και συγκεντρώνεται και φτιάχνουν πάλι τη Λέσκη και ασχολούνται όλοι με την ομάδα και θεωρώ ότι με όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε ο κόσμος θα είναι δίπλα μας. Το μήνυμα στο φίλαθλο κόσμο είναι ότι εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε περήφανους όπως και ολόκληρη την πόλη μας. Και αυτό που τους υπόσχομαι εγώ σαν διοίκηση είναι ότι ο κάθε φίλαθλος που θα έρχεται να βλέπει την ομάδα μας κάθε Κυριακή είναι σίγουρο ότι θα χαίρεται το ποδόσφαιρο που θα παίζει η ομάδα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κυδάκη και καλή σεζόν σε εσάς και στην ομάδα σας με πολλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.